Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας λέει ότι παίζει ακουστική και γράφει ότι δεν ξέρω τις κλίμακες. Πειράζει. Πειράζει. Θα το πω όσο πιο απλά μπορώ. Οι νότες οποιασδήποτε μελωδίας ακούς σε ένα τραγούδι, οτιδήποτε, το σόλο, το ριφ της κιθάρας, η μελωδία της φωνής, τα φωνητικά, οι μπασογραμμές, όλα, όλα, ανήκουν στην κλίμακα του τραγουδιού. Αν δεν ξέρεις την κλίμακα, φαλσάρεις σε οτιδήποτε και να παίξεις. Ένα άλλο σημαντικό είναι οι συγχορδίες. Και οι συγχορδίες, τα ακόρντα, ανήκουν και αυτά στην ίδια κλίμακα. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε κιθαρίστες να παίζουν ένα τραγούδι μόνιμα λάθος. Ένα σημείο του να είναι μόνιμα λάθος. Συνήθως αυτό συμβαίνει γιατί το ακόρντο που παίζουν είναι εκτός κλίμακας. Το βασικότερο απ' όλα όμως είναι ότι μαθαίνοντας τις κλίμακες και παίζοντάς τις 100.000 φορές, το αυτή μαθαίνει μετά, κλειδώνει τα διαστήματά τους. Παραδείγματος χάρη, όταν έχεις παίξει μία ματζόρε 100.000 φορές και σε κάποια φάση φαλτσάρεις, κατευθείαν το καταλαβαίνεις. Και αυτό είναι και το σημαντικότερο για μένα. Νομίζω ότι αυτή είναι αρκετά σημαντική λόγη για να μάθεις τις κλίμακες. Αυτά. Τώρα, όσον αφορά τα βιντεάκια, αν μπορείτε τις ερωτήσεις σας να τις στέλνετε σαν σχόλια κάτω από τα βίντεο στο YouTube, όχι στο Facebook. Γιατί γίνεται λίγο χαμός. Ευχαριστώ.